Γεια σας κύριε Αποστολάκη. Γεια σας κύριε Στεφανίδη, καλά είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έγραψε και στο Facebook ότι... Είμαστε στον αέρα. Ναι, είμαστε στον αέρα. Θα πω ένα καλησπέρα στους φίλους ακροατές και στους τεχνικούς σταθμού. Ναι, στη Σοφία, την αγαπημένη μου. Και ήταν πριν μερικά χρόνια που θα μιλούσαμε, αλλά τελικά δεν έγινε, και μετά στη συναυλία όταν σας είχα μιλήσει, είχα πει δεν θα ξανάρθετε, λέω θα μιλήσουμε τότε. Και έτσι και έγινε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είστε πραγματικά από τα αγαπημένα συγκροτήματα εδώ στην Ελλάδα, και έχετε αυτό το, εγώ σας λέω παραμυθά, έναν άνθρωπο που λέει ιστορίες, και δεν θα ξεχάσω τότε που σας είχα δει στο κέντρο αυτό, που μιλούσατε για το έπος του Γκιλγκαμές, και λέω ποιος άλλο, δεν υπάρχει άλλος, έχω δει πάμπολους καλλιτέχνες, αυτή την αναφορά μόνο εσείς την κάνατε. Και επειδή είναι ένα αγαπημένο μου ανάγνωσμα, λέω, πώς να πω, ανεβήκατε περισσότερο στα μάτια μου με τις γνώσεις σας και αυτά τα παραμύθια που είναι ακόμη ζωντανά στην Κρήτη. Να είστε καλά, γιατί αυτό σημαίνει πάρα πολλά που μου λέτε. Το κυριότερο πράγμα που έχω να σας πω εγώ είναι ότι ο άνθρωπος, ο πραγματικός καλλιτέχνης, είναι κέντρο αφηγηματικής βαρύτητας. Είναι δηλαδή αυτός που μπορεί να σου πει ένα παραμύθι το οποίο να χωρά και τη δική σου ζωή, τη δική σου κοσμογονική αφήγηση. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι και το ίδιο κάθε ανθρώπου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, γιατί καλλιτέχνης δεν πρέπει να είναι μια ιδιότητα που να αφορά κάποιους επαγγελματίες, παρά μόνο μια πτυχή της ανθρώπινης φύσης, της ανθρώπινης κοινωνικής φύσης, αλλά κάθε στιγμή. Δεν είναι μαγικό ότι μερικοί στίχοι που θα γράψετε θα είναι σκέψεις τόσο άγνωστων ανθρώπων μεταξύ τους, που θα νιώσουν εκείνη την ώρα ότι είμαστε εμείς και δεν είμαστε εγώ. Και δεν είμαστε μονάδες. Μα ακριβώς. Το να ξέρετε, οι Ινδοί έχουν μια λέξη για τον άνθρωπο που νομίζω ότι είναι αποκομμένος από το όλον. Θεωρούν ότι είναι η πιο μολυσματική κατάσταση ύπαρξης, και αυτή την κατάσταση την λένε αβίντια. Είναι δηλαδή αυτή η μολυσματική κατάσταση του νου που νομίζει κανείς ότι είναι ξεχωριστός από το συνάνθρωπο, από τον πλησίον, από το πεύκο, από το πρόβατο, από όλη την ύπαρξη. Ναι, έτσι είναι. Γιατί εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα να πω την ηλικία μου, είμαι 55 χρονών. Εγώ πρόλευα τις γιαγιάδες που λέγανε παραμύθια, και δεν έβαζε η μητέρα το παιδί μπροστά στην τηλεόραση ή σε ένα κινητό να βλέπει εικόνες. Ακριβώς αυτή, γιατί οι άνθρωποι είναι στα ζωντανά βιβλία όλες τις εποχές. Ναι. Γιατί η πληροφορία που παίρνεις δεν είναι μόνο από την αφήγηση. Έτσι, έχεις εκατομμύρια άλλες πηγές από την αφήγηση ενός ζωντανού προσώπου. Το πιο τραγικό πράγμα είναι ότι ανάλαβαν την αφήγηση αυτοί οι επαγγελματίες της εικόνας, που φυσικά δηλαδή είναι άνθρωποι της αγοράς, έχουν συμφέρον, κέρδος να σου αφηγηθούν. Οπότε η αφήγηση έγινε αγοραία, σαν τις πόρνες, καταλαβαίνετε. Οπότε έχασε το ρυθμό, έχασε δηλαδή, αυτό έχει φοβερές επιπτώσεις, αν καταλάβετε καλά, διότι οι οθόνες έχουν άριθμη γλώσσα, οπότε έχουν και αποσπασματική ζωή και άριθμη ζωή λόγω της άριθμης γλώσσας. Και,
και πώς, ας πούμε, εγκλωβίζουν τη φαντασία ενός, ειδικά ενός παιδιού, την εγκλωβίζουν και δεν την αφήνουν ελεύθερη. Ακριβώς, δεν την αφήνουν ελεύθερη. Γιατί είναι, αυτό το multitasking, δηλαδή αυτό που λένε σήμερα, που κάνεις 1 εκατομμύριο πράγματα μέσα από τις οθόνες, αυτό δεν οξύνει τον εγκέφαλό σου. Οι επιστήμονες λένε ότι παραδόξως σε μπουνταλιάζει. Ναι, εγώ, επειδή εμείς, ας πούμε, ο ρόλος μας, κάνοντας ραδιόφωνο, και σε, το λέω συνέχεια, σε 2 χρόνια θα συμπληρώσω 30 χρόνια στο ραδιόφωνο. Συγχαρητήρια. Ναι, το ξέρω, γιατί πολλοί από ανθρώπους που θαύμαζα μου είπαν συγχαρητήρια και παίζει πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο για μένα. Και υπάρχουν όμως και κάποιοι δονκιχότητες, κάποιοι καραγκιόζηδες, γιατί σας βλέπω να ασχολείστε, να γράφετε βιβλία, συνοδεία CD, να έχετε τον Δανέλη. Είχατε σαν συνεργάτη με τον Καραγκιόζη, ποιος ήτανε? Τον άνθρωπο Δανέλη, βέβαια. Ναι. Τον άνθρωπο Δανέλη, εξαιρετικός καραγκιόζοπαίχτης. Δηλαδή, όταν είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν έπαθα έκπληξη. Το θεώρησα δηλαδή φυσικό να συνεργαστείτε. Είχαμε κάνει τον Καραγκιόζη στη Eurovision. Ήταν τότε η πρώτη επίθεση στο lifestyle, αν θυμάστε καλά. Ναι, πώς το θυμάμαι. Και φυσικά, επειδή οι Χαΐνιδες, γράφουν βιβλία, δισκοβιβλία, κόμιξ. Ναι. Κάνουν γλέντια πανηγύρια στην αυλή, είναι πολυεπίπεδε. Δεν θα μπορούσε να λείψει ο Καραγκιόζης. Ναι, και η Ζογκλέρ, και δηλαδή δεν, βέβαια, δεν είστε ένα, δηλαδή είμαστε Κρήτες, θα παίξουμε τη λύρα, θα παίξουμε το λαούτο μας, το τραγούδι μας θα παραπέμπει στην Κρήτη, αλλά δίπλα θα έχουμε και τους Μοτ Πλαγκάλ, θα έχουμε και τη Μάρθα και Φριτζίλα και τόσους, και το Χαρούλη και τον Ψαραντώνη και πόσους και πόσους και πόσες. Ναι, οι Χαΐνιδες δεν είναι μουσιακό έκθεμα, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι οποιαδήποτε μουσική δεν στηρίζεται σε κάποια ή κάποιες παραδόσεις, λέει ο Λόρκα, δεν είναι αληθινή οποιαδήποτε τέχνη. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, δηλαδή η τζάζ, ας πούμε, στηρίχθηκε στα μπλούζ, ας πούμε, για παράδειγμα, στην παράδοση των μπλούζ, έτσι. Ναι. Για παράδειγμα, έτσι, οποιοδήποτε, ή ας πούμε το αρχοντορεμπέτικο μετά τον πόλεμο στηρίχθηκε στο ρεμπέτικο ή το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, όπως λέμε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι που... Δηλαδή ο Λόρκα στηρίχθηκε στο τζιγκάνικο ντουέντε και ποίηση. Ας πούμε ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης στηριχτήκανε στην ελληνική παράδοση. Αυτό πράγμα είναι απαραίτητο, να στηριχθούν οι άνθρωποι σε παραδόσεις. Από εκεί και πέρα όμως, εάν είναι μουσιακό αναμάσιμα, αυτό πράγμα δεν λέει κάτι. Και αυτό δεν το διαλέγεις. Δηλαδή, ή η ζωή σου είχε ενδιαφέρον, οπότε είναι σύνθεση, οπότε βγαίνει και στην τέχνη σου, ή η ζωή σου, ας πούμε, δεν έχει ενδιαφέρον, οπότε ξεσκονίζεις τα φαντάσματα του παρελθόντος. Ο μικρός Δημήτρης, μπορείς να πας μερικές δεκαετίες πίσω και να θυμηθείς τον μικρό Δημήτρη και τι ζούσε, τι άκουγε, τι του διηγούνταν η γιαγιά και ο παππούς και οι γονείς φυσικά, και μετεξελίχθηκε σε αυτόν τον δημιουργό, ας πούμε, σε αυτόν τον καλλιτέχνη που ξέρουμε σήμερα. Ναι. Τι κουβαλάει, δηλαδή, δεν είναι μαγικό, δηλαδή όλος ο ερωτόκριτος να μεταλαμπερθεί από στόμα σε στόμα και να επιβιώσει. Ναι, είναι η τελευταία γενιά που έμαθα τον ερωτόκριτο από την προφορική παράδοση, ξέρετε. Ναι. Είναι πραγματικά, δηλαδή, το τελευταίο έπος στην Ευρώπη που έζησε μέχρι τη δεκαετία του 80 στην προφορική παράδοση. Αυτό το πράγμα
μένει αναξιοποίητο, καταλαβαίνετε, δεν έχει κάτι τέτοιο η Ευρώπη. Μένει αναξιοποίητο καλλιτεχνικά και ανθρωπολογικά από την Ελλάδα, όπως όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Και θέλω να σας πω ότι αφού με ρωτάτε αυτό ότι πώς μεγάλωσα, σας λέω ότι μεγάλωσα χωρίς να έχω ένα μαγνητόφωνο ή κάτι άλλο για να αναπαράξει ηχομουσικό. Ό,τι ακούω στο πανηγύρι, δηλαδή στα γλέδια ή στους γάμους. Ούτε ραδιοφωνάκι δεν είχατε? Δεν είχα ραδιοφωνάκι, τίποτα. Ούτε ραδιοφωνάκι, μόνο τη Δευτέρα Λυκείου έκανα απεργία πείνας και μου πήρε ο πατέρας με ένα μονοφωνικό κασετόφωνο να κάνει και μια κασέτα. Επίσης ότι όχι μόνο δεν είχαμε ούτε να ακούσουμε, ούτε το χωριό μου δεν είχε λιράρι. Δηλαδή ήταν δυσμενείς συνθήκες. Είμαι αγροτόπεδο. Και επίσης ότι δεν είχαμε ούτε βιβλία. Ξέρεις τι λένε για τον Κάφκα? Ότι λέει άμα δεν υπήρχαν οι δυσκολίες στη ζωή του δεν θα έγραφε αυτά τα αριστουργήματα. Βέβαια, και θα σου πω τα βιβλία τελευταίο για τα βιβλία, ότι δεν είχαμε στο χωριό βιβλία, δηλαδή είχαν τα σπίτια βιβλία. Ένα ερωτόκριτο είχε το χωριό και δεν μου λέει η μάνα ποιος τον έχει, γιατί λέει πως τον διαβάζει, ερωτεύεται και παρετά τα γράμματα. Οπότε λοιπόν... Φαντάζομαι δηλαδή σκέψη που είχαν οι γονείς. Βέβαια, δηλαδή καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ζούσα εγώ μεγάλωσα σε μια φυλή Ινδιάνων. Δηλαδή όπως το λέγαμε πραγματικά Ινδιάνων. Μοιάζεται λίγο με Ινδιάνο, για να πούμε την αλήθεια. Λέω φυσιογνωμικά μοιάζεται με Ινδιάνο. Και ανθρωπολογικά να δείτε, δηλαδή... η σπορά δεν είναι πολλά χρόνια δηλαδή που ο πλανήτης ζούσε όπως στην εποχή του Σουμερίνου. Η σπορά γινόταν και το όργωμα με τα βόδια και όλα αυτά, με ένα τρακτέρι όλο το χωριό, αλλά οι πιο πολλοί προτιμούσαν με το μουλάρι ή τα βόδια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι να ζυμώσουν οι ανθρώποι στις φούρνες, αυτό το πράγμα, να έχουν κοινοτική συνείδηση, να είναι όλοι φτωχοί, αλλά μην υπάρχει άγχος, δεν υπήρχε άγχος. Υπήρχε στον χώριο, δεν υπήρχε άγχος. Ναι. Επίσης δεν υπήρχαν σκουπίδια, δεν υπήρχαν πλαστικά. Δηλαδή πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι τα σκουπίδια, αλλά νομίζω ότι από πάντα, μετά τη δεκαετία του 70 άρχισαν να εμφανίζονται. Αυτό το πούμε στον κόσμο και το άγχος. Ναι. Δεν είπα ότι ήταν άγια παλιά, άγιες κοινωνίες παλιά, προς Θεού είχαν και αυτές τα μαύρα τους τα χάλια όπως οι σημερινές. Αλλά τουλάχιστον είχαν μια ανθρωπιά, ρε παιδί μου, μια ανθρωπιά στη βάση τους, τουλάχιστον κοινωνίες στα χωριά στην Κρήτη όπως την έζησα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Παρά του ήταν σκληρές. Ναι. Φυσικά σήμερα χρειάζεται να πάρει κανείς όλα τα καλά από αυτές και να χτίσει κανείς τις κοινότητες του μέλλοντος. Αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά. Και λίγο, γιατί μου αρέσει η ιστορία, την έχετε πει φαντάζομαι ίσως χιλιάδες φορές, τι σημαίνει η λέξη χαΐνιδες? Χαΐνιδες όταν ήμουν εγώ μικρός, ναι, και σήμαινε αυτό που έχει φύγει από το σπίτι του, που έχει κάνει καμίνι που λέμε, που έχει πάρει τα βουνά και τον γυρεύουν οι δικοί του και οι άλλοι τον ευρύσουν και αυτός πάει χωρίς σκοπό. Εκεί, αλλά... θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο αλαφροίσκητος του, ναι, του Σολομού. Ναι, ακριβώς. Παλιότερα σήμαινε ο Αντάρτης. Ας πούμε ο Μπάρμπας μου ο Χανακολευτέρης ήταν Χαΐνης. Ήταν ο Αντάρτης που είχε καταφύγει στο βουνό. Μου έλεγε η γιαγιά μου ότι γόργωνε και είχε το όπλο κρεμασμένο πάνω στο αλέτρι. Ας πούμε ότι γόργωνε, ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή ο Αντάρτης. Όπως και όλοι στο Αντάρτης ήταν όλοι οι συγγενείς μου, και γενικά η Κρήτη, ας πούμε, η δουλειά ήταν να κάνει επαναστάσεις μέχρι τώρα που άλλαξε δουλειά και κάνει τους εμπόρους και εργοσκόπους, έτσι. Μάλιστα. Και λίγο από την ιστορία, πώς ξεκινήσατε, ας πούμε, να παίζετε λύρα, να τραγουδάτε και μετά, ναι, πώς συναντήσατε τους πρώτους συνεργάτες σας που μετά έγιναν οι Χαΐνιδες? Παράδοξα, από μικρός άρχισα να παίζω λύρα. Mm. Χωρίς να κατάγομαι από μουσική οικογένεια, γιατί παίζανε λίρα, mm, αυτοί που καταγόταν από μουσικές οικογένειες. Παραδόξως εγώ άρχισα να παίζω λίρα που λέτε τότε, αλλά το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο νεότιμο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα πανεπιστήμιο που ήταν παρέα όλοι, καθηγητές, τεχνικοί, καθαρίστριες, φύλακες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, είμαστε όλοι μια παρέα.
και σε αυτό το γόνιμο πλήθος. Συγγνώμη. Ναι, ναι, πείτε, πείτε. Ναι, σε αυτό το γόνιμο κλίμα λοιπόν του Πανεπιστημίου που κάναμε παρέα όλοι με όλους, γιατί ακριβώς ήταν πάλι κοινότητα, πάλι κοινοτικό χαρακτήρα και όχι ένα στήρο απρόσωπο πανεπιστήμιο. Είμαστε όλοι παρέα τότε. Σου λέω από καθηγητές μέχρι τεχνικούς, μέχρι καθαρίστριες, μέχρι μεταπτυχιακούς. Οι παρέες δεν γράφουν ιστορία. Οι παρέες γράφουν ιστορία, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και μετά με τον Αβυσσινό, με τον Ζαχαρουδάκη, πώς εκεί ναι, χωριστήκατε. Βασικά με τον Δημήτρη ήμασταν τότε, ήταν ένα χρόνο πιο μεγάλος στο μεταπτυχιακό, γεννηθήκαν οι Χαΐνιδες, άνθρωποι περάσανε και αφήσανε το ιερό τους Χνάρι, ναι. Άνθρωποι έχουμε μόνιμες συνεργασίες, πολλοί δίχοι, πολλές παραστάσεις, εξωτερικό, δόξαση ο Θεός. Σε αυτό το τρελοκάραβο είμαστε τόσα χρόνια και συνεχίζει να πηγαίνει, δεν ξέρουμε πού και πού για πώς. Θέλω να μου μιλήσετε και για το καινούργιο βιβλίο με τα CD που κυκλοφόρησε τώρα. Τι περιέχει αυτό το βιβλίο CD. Η χαμένη κασέτα. Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν έχει χορευτικά τραγούδια από την Κρήτη και όχι μόνο. Γράφτηκε παρείστικα, δηλαδή με κάψανα, είμαστε με γυμνή σε ένα δωμάτιο που δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα ανεμιστήρα για να μην παίρνει τα μικρόφωνα, γιατί ήξερα ότι γι' αυτό δεν βγαίνει παραδοσιακός δίσκος με τη γλύκα που είχαν οι παραδοσιακοί δίσκοι, γιατί ακριβώς δεν έλειπε, λείπει το στοιχείο της παρέας, οπότε γράψαμε με την παρέα αυτό το δίσκο. Είναι, θα λέγαμε με δύο λέξεις, είναι ένα ταξίδι στον κόσμο της χαμένης αθωότητας. Στη σκυλοποιημένη κριτική μουσική παράδοση υπάρχει τώρα επιτέλους ένας δίσκος που είναι χορευτικός και δεν είναι σκυλάδικος, αλλά είναι μια βαθιά υπαρξιακή εργασία. Πάντοτε, δηλαδή, ακόμη και στις πιο μοντέρνες συνεργασίες που κάνετε, αυτό το στοιχείο δεν λείπει ποτέ. Είναι ο κοινός παρονομαστής, δηλαδή, νομίζω για σας. Βέβαια, ακριβώς. Γιατί είναι ζητούμενο, δηλαδή. Άμα λέτε, τις συνεργασίες που κάνουμε είναι συνήθως με παρέες. Δηλαδή, όπως είπατε, ναι. Ο Mod Blagal, που είναι και αυτή, ας πούμε, μια παρέα, η Social Waste, ναι. Οι rappers που είναι επίσης κοινότητα, η Κιόμο Σινίτε, που είναι οι ακροβάτες χορευτές, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Τώρα μόλις μπήκε και μια γατούλα μέσα από τη γειτονιά, πρέπει να τις καθαρίσω με χαμομήλι το ματάκι της. Ξέρετε, είμαι και γατοβοσκός. Εγώ θυμάμαι που με είχε τσιμπήσει η μέλισσα στο μάτι και η γιαγιά μου που με έβαζε κομπρέσες με χαμομήλι. Είναι μια γατούλα τώρα. Είναι γιατρικό. Γιατρικό ακριβώς, ήταν αντισηπτικό. Ναι. Ναι, τώρα την έχει μπήκε μέσα. Καλά έκανε. είσαι οπότε πρόσωπο γάτα ή και σκύλο. Είχα πάντα και ζώα, δηλαδή με ζώα μεγάλωση και με πέντρα, είμαι ένα με αυτά. Γι' αυτό, μα δείτε, έχω τη συνείδηση ζώου, δεν έχω τη συνείδηση ανθρώπου, δηλαδή. Γιατί μ' αρέσει αυτό, γιατί με αυτά μεγάλωσα. Έτσι είναι. Οι άνθρωποι γίνονται επιθετικοί από πρόταση. Εγώ το γίνω επιθετικό σαν όποτε πεινώ. Ναι. Εσείς έχετε και τη μαγεία, γιατί όταν είχα πάει στα Χανιά και πήγα στο Θέρσο, στη διαδρομή που έβλεπα τα κρικρί και τις έγιες και τα κατσίκια πάνε στα βράχια, και δεν θα την ξεχάσω αυτή τη διαδρομή στο Θέρισο. Ήταν, δηλαδή, τι να πω, εμείς βλέπουμε τις φωτογραφίες και είναι ευλογία να ζείτε σε αυτόν τον τόπο που ζείτε. Ναι, ξέρετε, γίνεται, ο τόπος είναι υπέροχη, πότε το τόπο είναι υπέροχη. Αλλά βλέπετε ότι είναι τόσο διαβρωτική η κερδοσκοπική φύση του ανθρώπου. Είναι δηλαδή να χτίσει όλους τους γυαλούς,
να κάνει καζίνα, αεροδρόμια, να κάνει φαραωνικά έργα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, τώρα γίνεται ένα αεροδρόμιο, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κρήτη, το οποίο κόψαν 200.000 ρίζες ελιές. Τη στιγμή που στο παλιό αεροδρόμιο, με το 1/1000 των χρημάτων, θα είναι πολύ καλύτερο. Τα λίμματα θα φεύγανε στη θάλασσα όπως όλο τον πλανήτη, αλλά για να πλουτίζουν οι άλλοι, έγινε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αυτό το πράγμα δηλαδή, και τώρα ετοιμάζονται να κάνουν και καζίνα και αυτοκινητόδρομους και έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το όνειρο καθενός είναι να μην έχουμε ένα νησί, μια αχτογραμμή καθαρή, είναι όλα λαμπερά φωτά και ένα λασβέγγας θα γίνει. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε. Κινδυνεύω, δηλαδή όσα δεν κάνανε οι κατακτητές, όσα δεν κάνανε οι Γερμανοί, οι Τούρκοι, οι Άραβες όλα αυτά τα χρόνια, δεν κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τίποτα. Δηλαδή τα κάναμε ήδη από την ασυδοσία μας, το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι ένας πραγματικός καλλιτέχνης, πέρα από τα ωραία τραγούδια που θα γράψει, ωραίες μουσικές συνεργασίες, είναι και κοινωνικός ρόλος του καλλιτέχνη. Μα δεν παίρνει θέση. Δηλαδή στα μεγάλα ζητήματα στην Ελλάδα, ποιος πήρε θέση. Δηλαδή, ένα πράγμα. Ας πούμε, η Social West, τι, γιατί, για ποιο πράγμα δηλαδή, όταν καίει η πατάτα, δηλαδή, από όταν καίει η καυτή πατάτα, δηλαδή, γίνεται εχμαλωσία με τον COVID. Οι άνθρωποι μένουν 2 χρόνια εχμάλωτοι. Έτσι. Εγώ δεν είμαι ούτε υπερεμβολιαστής ούτε αντιεμβολιαστής ούτε τίποτα. Είμαι ένας μουσικός που μου αρέσει η ελευθερία. Λοιπόν, ο μόνος στην Ελλάδα που δεν διαχώρισε εμβολιαζόμενους και μη εμβολιασμένους είμαι εγώ. Εγώ μόνο έπαιξα στα χρονικά της Ελλάδας. Εγώ είπα ότι η μουσική είναι η ένωση, ότι το καλλιτεχνικό, ό,τι και να υπάρχει, όποιος σεισμός, λοιμός, καταμορισμός, το ψωμί, η ντομάτα, η πατάτα, το μουσικό έργο, το θεατρικό έργο είναι για όλους ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, όταν λοιπόν καίει η πατάτα, όταν υπάρχει ένας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που λέει το καλά γινωμένο. Εντάξει, για παράδειγμα, όταν δεξιοί και αριστεροί είχαν δαιμονοποιήσει όλους τους Γερμανούς για την κρίση, ότι οι Γερμανοί μας μισούν και όλα αυτά, ποιος πάλι τους περασπίστηκε και γράψαμε ότι είμαι Γερμανοτσολιάς και τους απάντησα, όλοι που επιτεθήκαν δεξί και αριστεροί και τους απάντησα, τους αποστόμωσα μετά. Ποιος όταν η καυτή πατάτα, ποιος μιλάει στην Ελλάδα? Και ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι εγώ, αγαπητοί μου συνακροατή, αγαπητοί μου κύριε Στεφανίδη, χειρίζομαι 2 σπαθιά, του Τίγρη και του Δράκου, και με το δεξί και με το αριστερό χέρι τα 2. Και όπως λέει ο Ντον Κιχώτης, εμένα ο νόμος είναι το σπαθί μου και ο κώδικας μου το ήθος μου. Ούτε φοβούμαι ότι σκιάζομαι κανένα. Ούτε θέλω να κάνω λεφτά, ούτε θέλω να κάνω φήμη, ούτε τίποτα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ, κύριε Ζεβαγή, είστε πολύ καλός άνθρωπος. Ελπίζω να τα πούμε και στη συναυλία, και σας περιμένουμε. Είστε καλεσμένο μας και μην σταματήσετε να κάνετε ραδιόφωνο. Έχετε αγάπη για αυτό που κάνετε, παίρνετε από την ομιλία σας. Έχετε αγάπη και ευχαριστούμε την προσφορά. Όποιος άνθρωπος αφιερωμένος υπάρχει και έχει δημόσιο λόγο, κάνει καλό σε όλους μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Αποστολάκη μου. Και τους φίλους ακροατές ευχαριστούμε και τους τεχνικούς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας.